Στήσατε σκευωρία. Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αναλυτικός και κατανοητός όμως για τον κόσμο που μπορεί να μην έχει παρακολουθήσει. Έτσι. Ευχαριστώ. Διότι ο κύριος Οικονόμου, ως παλιός συνδικαλιστής, πέταξε ξανά την μπάλα στην πάνω δεξιά κερκίδα, προσπαθώντας να αποφύγει τα κρίσιμα ερωτήματα. Τι είναι το σκάνδαλο το λέει, γιατί ήμασταν μαζί στο κεντρικό, συμβούλιο της ΕΦΕ, ήμασταν μαζί, γι' αυτό το λέω. Τα φοιτητικά σας, μόνο που εγώ, κοίταξε τώρα με καργαλάς όμως, ρε Βασίλη, εσύ ήσουν τότε στο Πασόκ, μετά πήγες στο Άρμα Πολιτών, μετά πήγες στους Ελεύθερους Πολίτες, μετά πήγες στη Δημάρ και κατέληξε Νέα Δημοκρατία. Εγώ στο ΚΚΕ ήμουνα, πήγα στην Ξεκολουθική Αριστερά και πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ έκαμες πολύ γυριστή την τούμπα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ από τα τρία. Εγώ. Πάμε παρακάτω. Όταν κάνεις προσωπική αναφορά, εγώ θα πω κάτι απλό. Εγώ από τα 32 μου εκλέγομαι βουλευτής και είμαι σταθερός στις αρχές μου. Κύριε Πολάκη. Στις πολιτικές επιλογές δεν είσαι. Κύριε Πολάκη. Στις πολιτικές επιλογές δεν είσαι. Τα κόμματα που με φιλοξενήσανε αλλάξανε. Εγώ δεν άλλαξα. Τώρα πες τότε. Πες το γιατί είχα μια γωνία. Όταν συρρυκνώθηκαν, με θέσανε εκτός. Και όταν διευρύνθηκαν, με θέσανε εντός. Όπως η Νέα Δημοκρατία που με θέσε εντός γιατί διευρύνθηκε. Εγώ λοιπόν πάντα ήμουν κεντρός. Νομίζω ο καθένας καταλαβαίνει. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι κεντρό κόμμα σήμερα. Όλοι καταλαβαίνουν. Κεντρό με τον Μπόλανο και τον Πλεύρη. Λοιπόν, ενοχλεί που είμαστε πολύ αυτοί που είναι από το κεντρό. Είστε πολυτασικό μέτωπο. Εντάξει, με μια ολόκληρη φράση αλλά, κύριε Οικονόμου, μην ρεχίζετε το πάνελ γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Το ερώτημα ήταν από την κυρία Γιάμαλη αν κυνηγούσατε τους αντιπάλους σας. Τι είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης και το σκάνδαλο της φαρμακευτικής δαπάνας στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους τρεις λόγους που χρεοκόπησε η χώρα. Η χώρα χρεοκόπησε γιατί ξοδέψαμε υπερτιμολογημένα 150 δις εξοπλισμούς, περίπου 100 δις στα δημόσια έργα, με εκείνες τις απερίγραπτες τιμές από το ΕΕ που είχε φτιάξει ο Λαλιώτης και από ένα πράγμα που έκανε 5 ευρώ στην πιάτσα το πλήρωνε το δημόσιο 200. Κύριε Καλοκαιρινή, αν έχουμε τον πίνακα, ας το δείξουμε. Ναι. Λοιπόν, και... Αν τον έχουμε για να το δείτε. Ποιο πίνακα? Έχουμε τον πίνακα με την εξέλιξη των φαρμακευτικών δαπανών από το 1987. Σε αυτόν τον πίνακα θα αναφερόμουν και εγώ, το μάλιστα επειδή δεν τον είχα φέρει μαζί μου, τον σχεδίασα. Και ο τρίτος λόγος... Αυτό για καλό το λες τώρα, λοιπόν, το πίνακα. Τι πράγμα? Για καλό το λες τώρα. Θα το πείτε, λοιπόν, κύριε Οικονόμου. Θα φτάσουμε. Ελάτε, κύριε. Πάλι. Και ο τρίτος λόγος είναι γιατί περίπου 85 δις στο χώρο της υγείας δώσαμε παραπάνω σε υπερτιμολογήσεις από το 1992-93 μέχρι το 2010 περίπου. Ναι. Στον πίνακα που δείξατε φαίνεται και το σημείο καμπής. Αν θέλετε ξαναβάλετε το. Ποια περίοδο εξετάζεται? Παίξτε άλλη μία τον πίνακα, κύριε Καλοκαιρινή. Ποια περίοδο εξετάζεται, κύριος Πολάκης? Λοιπόν, θα τη δείτε στα χρόνια. Ποια καμπή εξετάζει? Όταν ανεβαίνει, όταν κατεβαίνει. Κύριε Οικονόμου, και τα δύο όλα είναι μέσα. Δεν κρύβεται. Όλα δεν είναι όλα μέσα, κύριε Σομελίδη. Από το 87 είναι. Ποια περίοδο εξετάζει με την εξεταστική που έστεισε για την υγεία και για την Οβάρτης ο κύριος Πολάκης? Μπορεί να πείτε όταν ανεβαίνει καμπύλη, όταν κατεβαίνει. Και βαζοδύσκολα. Βαζοδύσκολα. Ξέρετε, εγώ είμαι βαζοδύσκολα. Εξαιρετικά καλό. Την αλήθεια. Εξαιρετικά καλό εξετάζει. Ένα-ένα γιατί όταν σα εξετάζω και τι δύο καλέ και αυτή που ανεβαίνει. Και αυτή που κατεβαίνει. Κύριε, παράκληση. Όταν ειδικά δείχνουμε πίνακες, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Οι γνωρίζοντες καταλαβαίνουν όλοι. Ναι, δεν είναι γνωρίζοντες ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημα της πολιτικής. Πολλοί καταλαβαίνουν. Ότι έχετε διώξει ένα κόσμο από την πολιτική γιατί τα λέτε δύσκολα. Καταλαβαίνουν πολλοί όσα. Ο κύριος Πολάκης, το δείξαμε για να μην παραπλανήσουμε. Ο κύριος Πολάκης αναφέρθηκε στην πορεία της τιμολόγησης. Όταν κατεβαίνει η καμπύλη, είναι σημαντικό. Δεν εξετάζει με εξεταστικές και με προαναγκαιτικές ο Πολάκης. Όχι αυτά. Μία τελεία. Δώστε μου λίγο τον πίνακα. Δώστε μου λίγο τον πίνακα. Ποια περίοδο εξετάζει? Πάμε τώρα. Η φαρμακε... 85 δις ευρώ. Γιατί κάνει αυτό. 85 δις ευρώ δώσαμε παραπάνω από αυτά που έπρεπε να δώσουμε στο χώρο της υγείας. Σε υπερτιμολογήσεις υλικών, φαρμάκων και αντιδραστηρίων. Αυτός ο πίνακας, ο οποίος έχει φτιαχτεί από τον κύριο Ράνο, έχει αποδεικνύει, εγώ το έχω αποδείξει και με ένα άλλο τρόπο, ότι στο φάρμακο μόνο στο φάρμακο, πληρώσαμε παραπάνω 32,3 δις ευρώ.
Το ξεκίνημα της μεγάλης ληστείας έγινε το 1997, επίσημη τι, όταν καταργήθηκαν μια σειρά από φόροι υπέρ τρίτων που έμπαιναν στην τιμή του φαρμάκου, που ήταν για ασφαλιστικά ταμεία, ήταν για τον ΕΟΦ κτλ. Δεν φτύνναν τα φάρμακα τότε, απλά πρικοδοτήθηκαν οι φαρμακευτικές με ένα 20% παραπάνω, δηλαδή στις 100 δραχμές τους χάρισε ο Σημίτης 20, ναι. 20, με τις οποίες άρχισαν πολύ περισσότερο από ό,τι πριν να διαχέουν, να εκμαυλίζουν, να μιζώνουν όλο το σύστημα από την κορφή μέχρι τα νύχια, προκειμένου να πετύχουν αύξηση των πωλήσεων και αύξηση των κερδών τους. Διότι είναι ο απόλυτος παραλογισμός στην Ελλάδα, να φτάνουμε το 2008 και 2009 να δίνουμε για το φάρμακο μόνο, δημόσια δαπάνη, δηλαδή κρατικός προϋπολογισμός και ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή φορολογικές, από τα φορολογικά έσοδα και από τις ασφαλιστικές φορές, μέχρι 8 δις. Πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Αφήστε με, τα λέω καλύτερα εγώ. Και ο Πικραμένος. Δις 600 εκατομμύρια ευρώ φτάναμε να δούμε τότε, δηλαδή ένα ποσοστό πάνω από το 3% του ΑΕΠ μας εκείνη την περίοδο, που ήταν ψηλό το ΑΕΠ μας τότε, δεν είχαμε χάσει το 25% του ΑΕΠ με τα μνημόνια, όταν την ίδια στιγμή οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έδιναν 1,2, 1,3, 0,9% του ΑΕΠ τους για φαρμακευτική δαπάνη. Τόσο αρρωστάριδες είμαστε οι Έλληνες και θέλαμε τόσα φάρμακα. Κύριε Πολάκη, μία ερώτηση. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται επειδή υπάρχει ένας διεφθαρμένος αγροτικός γιατρός στην Πάνω Κολοπετινίτσα, ούτε γιατί υπάρχει μόνο ένας διεφθαρμένος πανεπιστημιακός. Το 2008 και το 2009, κύριε Πολάκη. Αυτά εξετάζατε. Κύριε οικονόμου, μην με κουβεντιάσετε, γιατί καταλαβαίνετε. Αυτές τις περιόδους εξετάζατε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το πράγμα ζορίζει. Καθόλου. Το πράγμα ζορίζει. Πότε, ποια περίοδο εξετάζατε, από το 1995-96 μέχρι το 2015 κυβέρνησαν κόμματα στα οποία ήσουν και εσύ μέσα. Επί των ημερών σα αφήνει. Πάμε παρακαλώ. Εδώ ήταν μνημόνια, αγόρι. Εδώ ήταν μνημόνια, αγόρι. Και το πρώτο σκέλος, λοιπόν, όταν ανεβαίνει η καμπύλη, μέσα από μια σειρά νόμων, πότε πέφτει η καμπύλη, να μας πεις. Αποφάσισαν, θα σου πω και για το πέσιμο, μην βιάζεσαι. Θα πέσει πολύ χοντρά σε λίγο. Λοιπόν, μέσα από μια σειρά νόμους υπουργικών αποφάσεων εξασφάλισε το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ο ανώτερος διοικητικός μηχανισμός, το θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουν να κερδοφορήσουν και να κερδοσκοπήσουν οι φαρμακευτικές, μιζώνοντας και ένα μεγάλο κομμάτι του υγειονομικού δυναμικού. Δεν κλέβει ο γιατρός από μοναχός του. Επιτρέπει ο πολιτικός στη φαρμακευτική με τις υπουργικές αποφάσεις της τιμολόγησης που κάνει να το μειζώνει. Τον πολιτικό δηλαδή, όχι, κάτσε, θα φτάσουμε εκεί. Εκεί είναι το δεύτερο σκέλος του μεγαλύτερου σκανδάλου, ναι, που αφορά και την Νοβάρτης πιο πολύ. Μαέστρο σε αυτή την ιστορία των αυξήσεων της υπερτιμολόγησης και της κερδοφορίας, μέσα από πολύ συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις επί Αβραμόπουλου, είναι η Νοβάρτης, η οποία γιγαντώνεται και κερδοφορεί πάρα πολύ μέσα από δύο μεγάλες δουλειές. Η μία είναι ο μοριακός έλεγχος του αίματος, όπου έφαγε σε μια χρονιά 200 εκατομμύρια ευρώ μαζί με μια άλλη. Τι εξεταστική που έχεις δίνει, γιατί δεν το παρέμεψες στον Αβραμόπουλο. Τα γράφει όλα. Λοιπόν, μην με πετάγεσαι. Μην με κόβεις εκεί που ζορίζει, εκεί που βάζω το μαχαίρι. Μα λες ονόματα και έχεις την εξουσία. Μα ονόματα λέω πάντα. Γιατί δεν τους παρέμεψες σε δικαστήριο. Εκεί που βάζω το μαχαίρι και το στρίβω, μπορεί να πονάς, αλλά μην πετάγεσαι. Λοιπόν, τι πονάς τώρα. Με 200 εκατομμύρια ευρώ από το μοριακό έλεγχο του αίματος που τον πληρώσαμε 80 ευρώ το τεστ, όταν οι Πολωνοί το πληρώσαν
πλήρωναν 8, 9 και 10. Και η δεύτερη δουλειά με τα εμβόλια της γρήπης, άλλα 200 εκατομμύρια. Μη με κόβεις. Άλλα 200 εκατομμύρια και δυνάμωσε. Όταν ήρθε. Αυτό είναι στο. Τα πάντα. Στην εξεταστική τα πάντα. Γιατί λοιπόν. Γιατί όλα αυτά το λες και το ξαναλες, νομίζω ότι δεν λες τίποτα. Όλα αυτά τα στοιχεία, όλα αυτά. Συν άλλο ένα τεράστιο πάκο που αφορά το Κελπνό. Με καμιά δεκαπενταριά σκάνδαλα μέσα αποδεδειγμένα και με στοιχεία και με χαρτιά, έχουν πάει στην ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Στην εξεταστική. Στην εξεταστική. Το πόρισμα τη εξεταστική, η κύριε οικονόμου, γιατί δεν παρακολουθεί και τα κοινοβουλευτικά δρόμενα. Όλο το πόρισμα. Όλο το πόρισμα. Εγώ το διαμορφώνω. Όλο το πόρισμα. Όλο το πόρισμα τη. Και της Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία πήγε με τα στοιχεία του, με τα στοιχεία του, και να είναι και αυτό και ό,τι το συνοδεύει, και το άλλο είναι και το Κελπνό, και το άλλο είναι και το Ντινάν, όλα αυτά διαβιβάστηκαν στους εισαγγελείς οι οποίοι ερευνούσαν και ερευνούν και θα ερευνούν για αρκετό καιρό ακόμα, γιατί δεν θα ξεμπερδέψετε τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας. Δεν καταδικάζει η Βουλή. Δεν καταδικάζει. Η δικαιοσύνη καταδικάζει. Δεν βάζει στη φυλακή η Βουλή. Τι να καταδικάζει. Η δικαιοσύνη καταδικάζει. Εξεταστική. Πάμε στην καμπύλη. Πάμε στην καμπύλη. Υπάρχει όλο το επιχείρημα. Όχι, είναι μια μπουρδα. Μην το συζητήσουμε. Δεν υπάρχει επιχείρημα, κύριε. Πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται έτσι κουβέντα. Επιτρέψτε μου. Σεβαστείτε με να σα πω. Πάμε τώρα στην καμπύλη που κατεβαίνει. Στην καμπύλη που κατεβαίνει, αυτό που είναι το σκανδαλώδε είναι ότι. Ενώ στην καμπύλη που ενώ πέφτει όντως μέσα από τις εντολές των δανειστών. Και όχι. Όχι, παιδιά, από το 10 μπήκε το τσεκούρι. Λοιπόν, το 10 μπήκε το τσεκούρι μετά από τα μνημόνια. Λοιπόν, από το 10 μπήκε το τσεκούρι μετά από τα μνημόνια. Λοιπόν, πέφτει λοιπόν αυτή η δαπάνη μέσα από τις εντολές των δανειστών. Μέσα από τις εντολές των δανειστών, όχι γιατί εσείς γίνετε ξαφνικά ηθικοί και θέλετε να ελέγξετε τη φαρμακευτική δαπάνη. Δεν τρώει, γιατί δεν είναι στο Υπουργείο σου. Περίμενε, πάω εγώ ποτέ στο Υπουργείο. Ποτέ. Εσείς την βάζατε. Δεν τρώει, γιατί δεν είχες. Λοιπόν, με την τρόικα, ήσουν αγκαλιά. Λοιπόν, το σκανδαλώδες λοιπόν ποιο ήταν, ότι ενώ όλες οι άλλες εταιρείες έχαναν πάρα πολύ από το ποσό το οποίο κέρδιζαν πριν, η Νοβάρτης έχανε ελάχιστα. Έχω δείξει στη Βουλή ότι ενώ η πτώση αντίστοιχων μεγάλων εταιριών το 11, το 12, το 13, το 14, το 15 στα αρχές του ήτανε κάθε χρόνο πτώση της τάξης του 10, 15, 20, 30% της Νοβάρτης ήταν 2%, 3%, 1,5%. Γι' αυτό έχει βγει ο Φρουζής στα έγγραφα που έστελνε το FBI εδώ. Γιατί κύριε έτσι Πολάκη. Ξεκίνησε η ελληνική δικαιοσύνη να λέει ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Είμαστε οι καλύτεροι. Ήταν αρμόδιος υπουργός για το θέμα. Γιατί προφυλάξαμε. Έχουμε δικαιολογήσει. Τον ελέγχαμε τον κύριο. Δεν σας πειμώνω. Προφυλάξαμε από την πτώση των κερδών στην εταιρεία μας. Η Νοβάρτης είναι η μόνη εταιρεία που αυτοπενεύεται ο Φρουζής και λέει ότι στο PSI που οι άλλοι χάσανε 20 και 50% των ομολόγων που είχαν πάρει έναντι φαρμάκων που είχαν πουλήσει στα νοσοκομεία, εμείς χάσαμε μόνο 2% γιατί τα ξεφορτωθήκαμε νωρίτερα. Έτσι το έμαθε. Λοιπόν, και μια κουβέντα για θα πάμε κι άλλο γύρω. Ακούστε με. Κουνιούνται και ο Γεωργιάδης και ο Λοβέρδος και ο Αβραμόπουλος και μια σειρά από άλλοι υπουργοί που δεν θες ευθύνης. Ναι, κουνιούνται γιατί δυστυχώς γίνανε δύο φορές εκλογές το 15. Γιατί η απιστία κατά του δημοσίου δεν είναι προφανής, είναι ολοφάνερη, αποδεικνύεται, στοιχειοθετείται ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσα από τις υπουργικές αποφάσεις που υπογράψαν. Σημαίνει το ότι έγιναν δύο εκλογές, κύριε Πολάκη. Είχαμε δύο συνόδους της Βουλής, άρα παραγράφηκαν. Παραγραφή. Έτσι, γι' αυτό κουνιόνται. Και γι' αυτό γυρίζανε οι φάκελοι
το ξέρει. Γι' αυτό γυρίσαν και οι φάκελοι στην ελληνική δικαιοσύνη, γιατί το ξέπλυμα μόνο, το ξέπλυμα μόνο δεν παραγράφεται και τους ψάχνουν για λεφτά. Και εδώ, αν δείτε, μια κουβέντα μόνο, αν δείτε, ο Αγγελής με την Τουλουπάκη μαλώνουνε, γιατί κάποιο λογαριασμό που αφορά πολιτικό πρόσωπο που τους το δίνανε οι Αμερικάνοι, ο ένας έλεγε τον παίρνω, ο άλλος δεν τον παίρνω, ο άλλος πάρ τον με νόμιμο τρόπο για τραπέζι στο δικαστήριο κτλ. Λεφτά, υπάρχει μια καταγγελία πάλι του Αγγελή, ναι, πάλι που λέει 14 λογαριασμούς τους ψάξατε. Το ερώτημα όμως είναι το εξής, επειδή έχουμε όλοι παρακολουθήσει τις ολομέλειες, επιτρέψτε να το θέσω εγώ όμως. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εμένα που ξέρω όλα αυτά, ναι, και μπορώ και να τα στηρίξω και να τα αποδείξω και να τα πω και με πολύ απλά λόγια, δεν νομίζω να μην καταλαβαίνει κανείς από αυτά που είπα, έτσι. Στο θέμα μας. Λοιπόν, εμένα θέλουν να με εξαιρέσουν από την Επιτροπή για να μην ζοριστεί ο Φρουζής. Μην πάμε ξανά στο διαδικαστικό. Ο οποίος Φρουζής, πρόσεξέ με τώρα, ο οποίος Φρουζής, του ασκήθηκε δίωξη γιατί του βρήκα ένα λογαριασμό με κάτι δεκάδες εκατομμύρια, 40 νομίζω, από τα οποία ήταν τροφοδότης. Τροφοδότης. Και 1,5 χρόνο η ελληνική. Προσέξτε, τα χαρτιά, κύριε Λιτζοριάννη, του πορίσματος που λέει εδώ της εξεταστικής, που ειδικά για το Κελπνό είναι όλα λένε ότι αυτά τα site τα πήραν από εκεί, έτσι να ήταν και κάμερες, κλωστή και τα λοιπά. Να τα πάντα όλα αυτά. Αυτά έχουν σταλεί στη δικαιοσύνη από το όταν γνωρίζω, που τελείωσε. Κύριε Πολάκη, τελείωσε χρειάζομαι μια σύντομη απάντηση σε ένα πολύ σύντομο ερώτημα για να δώσω το λόγο στον κύριο Κονόμου. Γι' αυτό φωνάζω και βγαίνω για την ελληνική δικαιοσύνη και λέω μια σειρά από πράγματα. Γιατί ξέρω ότι τους έχω στείλει. Κύριε Πολάκη. Κύριε Πολάκη, το κοινάλ στην αρχή και στη συνέχεια πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σας έφυγε και το μικρόφωνο. Όταν πήγα στην κυρία Ράικου. Όχι, 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 όχι. Δεν θα πούμε την ιστορία. Παράκληση. Πρέπει να δώσω το λόγο στην κυρία Ράικου. Να πω όμως και την ιστορία με του ΣΕΙΠ, τον έλεγχο που έλεγε ότι η κυρία Στουρνάρα είχε πάρει σκανδαλωδώς και το αποδείκνυε 600.000 ευρώ για μια διαφημιστική δαπάνη που δεν έγινε. Πρέπει να δώσω το λόγο στον κύριο Οικονόμου. Έβγαλε την υπόθεση στην άκρη για ένα χρόνο, γιατί λέει δεν είχε τα μέλη του Δουσού που εκείνη τη μέρα στο Κελπνό της κάνει ανάθεση. Κύριε Εντάξει, νόμο, Παύλο, και μετά μιλάμε για ελληνική δικαιοσύνη. Παύλο, και όταν τα λέω εγώ... Μην γίνεσαι Πολάκη, άσε με να μιλήσω. Άσε με να μιλήσω τώρα. Λοιπόν, πέταγες τόση ώρα, ό,τι έβγαλε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής έχει αποσταλεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο λόγος είναι σε εσάς, κύριε Πολάκη, παράκληση. Μια τελεία. Δεν γίνεται. Η τελεία θα μπει με αυτή την κουβέντα. Όλο αυτό που λέτε ότι εμείς καθοδηγούσαμε τη δικαιοσύνη καταρρύπτεται από αυτό που έλεγες πριν. Πριν τι έλεγες? Είχατε 2,5 χρόνια καιρό και τι κάνατε? Δηλαδή τι να κάναμε? Να τις σβερκώναμε από τον καφά, να τους λέγαμε καταδικάστες? Ό,τι στοιχεία, εγώ έχω κάνει 15 δρομολόγια στον Αριοπάγο, πάρτε και αυτά, πάρτε και εκείνα, πάρτε και τα άλλα. Κύριε Οικονόμου. Τι να κάνω, να καταδικάσω εγώ? Κύριε Πολάκη, ήσασταν σαφείς. Σας παρακαλώ. Κύριε Οικονόμου, δείχνει το ψευδεπίγραφο της δικιάς σας αντίληψης ότι 2 χρόνια τα ψάχνατε και δεν βγάλατε. Λοιπόν, παράκληση, μια τελεία. Η δικαιοσύνη έπρεπε να τα βγάλει. Και θα τα βγάλει. Κύριε Οικονόμου, ο λόγος σας ανήκει δικαιωματικά πλέον. Ελάτε. Λοιπόν. Εγώ λέω κάτι να, πολύ απλό. Την αλήθεια λέμε παραλήρημα, Τώρα δεν αφού δεν πας μια τελεία. Αλήθεια λέμε παραλήρημα, Βάλε μια τελεία τώρα. Βάλε μια τελεία τώρα. Λοιπόν, σ' ακούσαμε. Το έχουμε κρατήσει. Μιλάς 20 λεπτά, όμως. 20 λεπτά, μιλάς. Ελάτε, κύριε. Να πάμε στην κουβέντα μας. Μάλιστα, να ακούσετε κι ένας άλλος. Όταν ζήταγε ζητήματα να διευρυνθούν για τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία ψήφιζε. Ελάτε, κύριε Πολάκη, αφήστε τον σας. Μα έλεγε πριν. Στο πλάνο σας, παρακαλώ. Έλεγε πριν ότι δεν ψήφιζε. Βοηθήστε, κύριε Πολάκη, να ψήφιζε. Στον στήλα δεν παρακολουθείτε. Ελάτε, κύριε Πολάκη. Εγώ λέω ότι είχατε την πλειοψηφία.
Πήρατε την πρωτοβουλία. Εμείς σας είπαμε τότε ότι αυτό που κάνετε είναι μια τρύπα στο νερό που αποδείχθηκε στο τέλος. Και εμείς το ψηφίσαμε. Γιατί δεν είχαμε κάτι να κρύψουμε. Το FBI είναι σίγουρα. Το καταλαβαίνεις. Ακούστε να δείτε. Και εμείς βοηθήσαμε. Ακούστε, συγκρατηθείτε λίγο. Συγκρατηθείτε λίγο να πω δύο κουβέντες. Και εγώ λέω λοιπόν το εξής. Τα βήματα που έχει να κάνει η Βουλή είναι τα εξής. Εξεταστική, προκατακτική, ειδικό δικαστήριο. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Αν θέλει, γιατί έχει μεγαλύτερες ενδείξεις. Συνεχίσατε να προαναγγέλλετε τα παιδικού δικαστηρίου. Ακούστε. Άλλο λέω. Αν έχεις πιο μεγάλες ενδείξεις, πας προκατακτική. Και μετά ειδικό δικαστήριο ή αρχείο ή, στο... ή αθώος. Λοιπόν, εσείς ξεκινήσατε εξεταστική. 2,5 χρόνια τα πάτε αυτά. Μην μπερδεύεις την εξεταστική. Για την εξεταστική, για την υγεία. Ακροβατισμό. Κάνεις ακροβατισμό και παραπληροφόρηση. Για την υγεία άλλο και το φάρμακο. Για την υγεία και το άλλο, άλλο η καταγγελία είχε... για την Νοβάρτης από το FBI. Άλλο τον άλλο το άλλο. Είχε και το φάρμακο μέσα. Είχε και το φάρμακο μέσα. Μας είπες και τους πίνακες που μας άνοιγες μία ώρα και τους κούναγες, αυτά τα συζητήσατε, γιατί πάλι δεν ήμουν εγώ σε εκείνη την εξεταστική. Και έλεγχα τις ημέρες και τα έργα του κύριου Πολάκη και του κύριου Ξανθού και έχω άριστη εικόνα τι κάνανε αυτοί και τι γίνανε στη χώρα. Τι κάνανε αυτοί, τα έκαναν λάθος. Ένα λεπτό. Αυτό λοιπόν που λέω εγώ είναι το εξής. Γιατί δεν το θυμόμουν ακριβώς, αλλά πραγματικά αυτό που μου στείλανε δεν μου πάνε, δεν είναι αυτό. Παύλο μου. Δεν μου στείλανε αυτό. Ξέρετε, μου στείλανε. Ότι το 2014 η Νοβάρτης είχε ζημιά 5,7 εκατομμύρια και το 2015 επί των ημερών σου είχε 19 εκατομμύρια κέρδος. Μπορείς να μου εξηγήσεις με ποιο μαγικό τρόπο κατάφερες εσύ την Νοβάρτης που την ευνόησε η προηγούμενη κατάσταση και είχε. Ψέματα μου λένε. Εσύ λες την αλήθεια και οι άλλοι λένε το ψέμα. Προφανώς. Εντάξει. Προφανώς. Θα τα δούμε, κύριε Σουρμελίδη. Προφανώς. Είναι σοβαρό αυτό που σας λέω. Ότι επί των ημερών του λοιπόν και του Ξανθού Πολάκη η Νοβάρτης ευημέρισε. Η αλήθεια είναι ότι ασκείται μια κριτική για αύξηση των δαπανών στο φάρμακο επί των ημερών σας. Αυτό δεν είναι απόδειξη ενοχής, κύριε Πολάκη. Δεν είναι τίποτα αυτό. Γιατί μπορεί από την κατανάλωση από νέα φάρμακα και από νέα φάρμακα που βάλε στην αγορά. Ένα. 250 εκατομμύρια ευρώ πήγαν σε φάρμακα για τους ασφάλιστους που τους είχαν πετάξει όξο. Είδες πως τον ενόχλησε. Όχι, καθόλου δεν με ενόχλησε. Κύριε οικονόμου, ο κύριος Πολάκης σας λέει ότι αύξησε τα έσοδά της η Νοβάρτης, γιατί εξορισμού όταν αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων, των δικαιούχων από σε κάλυψη όλων των ανθρώπων. Φάρμακα της Νοβάρτης. Ναι, γι' αυτό κλείσατε και νομικά το κρίνουμε. Καλά, υπάρχει κόσμος που έχει σκύψει κατά πλάνες και παίρνει το παιδί από την Νοβάρτα της Νοβάρτης. Δεν κάνει διάκριση η ασθενείας. Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα στο μικροπολιτικό φαρμακείο του ελληνικού επί των ημερών μας. Κάνει διάκριση η ασθενείας, πλούσια και φτωχό. Γι' αυτό δεν τα ψάχναμε. Αφού δέχεστε, κύριε Γιάμαλη, ότι δεν γνωρίζετε ακριβώς τα πράγματα και εμείς είμαστε κάθε που γνωρίζουμε, σας λέω λοιπόν εγώ που γνωρίζω. Ότι δεν ισχύει καθόλου αυτό που λέει ο κύριος Πολάκης. Δηλαδή κάνει διάκριση ασθένεια σε πλούσιο και φτωχό. Όχι. Και μπορεί ένας φτωχός να μην χρειάζεται τον Τζιλένια, για παράδειγμα. Που είπε. Καμία σχέση αυτό. Είναι ότι ευνοήσαν την Νοβάρτης. Αυτό δεν σας αρέσει που το ακούτε. Να το ακούσετε όμως. Δεν έχω κανένα πρόβλημα σε ό,τι ακούω. Γι' αυτό είστε εδώ. Εδώ γιατί λοιπόν, σε αυτή τη το διάγραμμα. Ξαναδείξτε τον πίνακα να βοηθήσουμε τον κύριο. Σε αυτό το διάγραμμα λοιπόν, ο κύριος Πολάκης έστησε μία εξεταστική και μία προκατακτική και μία έβαλε 10 κάλπες για υπουργούς και πρωθυπουργούς όταν πέφτει η δαπάνη. Όχι όταν ανεβαίνει, όταν πέφτει. Και ξέρετε τι ψελίζει. Ότι για αυτή την περίοδο, γιατί είναι η πολιτική του αντίπαλη σε αυτή την περίοδο, όχι, θα πέφτει η καλή δαπάνη. Ψελίζει ότι κάτι παίρνει τη Νοβάρτη και μπερδεύει τη Νοβάρτη που είναι η δεύτερη υπόθεση με την πρώτη. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Το φάρμακο δεν είναι μόνο Νοβάρτη. Πέτρε πετώ του φεγγαριού να βασιλέψει. Συμφωνείτε. Παύλο μου, συμφωνείτε. Δεν είναι μόνο Νοβάρτη. Έτσι μπράβο. Δεν είναι μόνο Νοβάρτη. Και εδώ την περίοδο που πέφτει, είχε του πολιτικού σου αντιπάλου. Εσύ του πολιτικού σου αντιπάλου. Πάνους, λοιπόν, λες τώρα ότι δεν το πετύχαν αυτό, το έκανε η Τρόικα. Την Τρόικα που εσύ όμως την είχες κάθε μέρα στο γραφείο σου. Εγώ.
Εσύ, το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας είχε την Τρόικα. Ποτέ. Μόνο ότι έλεγε η Τρόικα. Τα τέσσερα χρόνια που ήμασταν εμείς. Μόνο ότι έκανε η Τρόικα. Τρόικα μέσα στο Υπουργείο Υγείας δεν πάτησε. Εντάξει, έρχονταν στο Χίλτον. Πηγαίναμε εμείς. Πηγαίνατε εσείς. Εκεί να έρχονταν όμως και να σκυπεί το δαχτυλάκι όπως έκανε σε τούτη ζωή. Ο Καρόνε ήταν το αφεντικό της ιστορίας. Βρήκα πάλι. Σε εσάς μπορεί. Σε εσάς. Όχι, σε εσάς. Εσείς δεν τον ακούγατε τον Καρόνε. Δεν καθόσασταν προσοχή στον Καρόνε λοιπόν. Γι' αυτό είναι η υποκρισία και ο υποκριτικός λόγος. Και λέω λοιπόν, ο Καρόνε είναι της Τρόικας, ο υπεύθυνος για την υγεία. Επειδή έχουν αποθεί πολλά προεκλογικά και από σας και οικονομού, όπως ότι θα απολύσετε τους πάντες στη Στόμη και ούτω καθεξής. Τους ανανέωσε 4.000. Τους ανανέωσε ο κύριος Κυρίας. Καλά το έκαμε. Δεν λέγατε το ίδιο πριν 2 χρόνια στη Βουλή. Καλά το έκαμε ο Κυρίας και τους ανανέωσε. Ποιος είπε. Ένα λεπτό. Πριν 2 χρόνια στη Βουλή. Που παράνομα διορίστησαν. Ένα λεπτό. Εσύ δεν λέγατε το, δεν είπα στη Βουλή. Βασίλη, κοίτα με στα μάτια. Στο βίντεο, να το ακούσεις. Επειδή το έχουμε το βίντεο, εσύ δεν έλεγες ότι αυτοί είναι προσλαμβάνετε γερόντους που δεν μπορούν να κάνουν τόλα και τ' άλλο. Πριν 2 χρόνια ήταν αυτό. Γιατί προαναγγέλλατε απολύσεις. Είπα, ακούστε, δεν έχω καθόλου πρόβλημα να σας θυμίσω τι είπα. Χι στους διοικητές που δεν είναι σωστοί στη δουλειά τους και χι σε όποιον παράνομα προσλήφθηκε. Έχετε δεν είπατε ακριβώς αυτό. Το βάζετε, σας παρακαλώ. Θα το στείλω και θα το βάλουμε πάνω. Βάλτε το, το βίντεο, το TVX, κύριε, το έπαιξε προεκλογικά. Και όταν, έλεγε ψέματα κάτω από το βίντεο. Μόλις με λίγα λόγια, το βίντεο, καλώς ανανεώθηκαν οι 4.000. Κατέβασε το βίντεο. Κύριε Οικονόμου, το TVX. Καλώς ανανεώθηκαν οι 4.000. Βάλτε TVX, θα το βρείτε εκεί πέρα. Όχι, το έχω βρει. Έχω κάνει την ερευνά. Μπορείτε να βάλετε τι είπα στη Βουλή. Στο βήμα της Βουλής το πω. Βεβαίως το έχω. Πριν 2 χρόνια. Για πέστε, είπα εγώ για ΟΑΕ, για καθαρίστα. Θα το παίξουμε όταν ετοιμαστεί. Μπορείτε να το παίξετε, σας παρακαλώ. Από το κινητό μου δεν γίνεται, το έχω στείλει επάνω. Εδώ είναι, όπως βλέπετε. Εδώ μέχρι το παίξει. Να δείτε τι ψέματα λέει. Να συνεχίσουμε όμως, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύ τιμός. Βέβαια. Δεν ξέρω καλό κολύμπι. Μπράβο. Ελάτε, την προηγούμενη εβδομάδα έκανα και 7 μέρους φράου. Στο πλάνο σας, κύριε Πολάκη, παράκλειση την κάμερά σας. Αλλά εγώ λέω το εξής, ότι εδώ τα πάει αυτά ο Πολάκης επανειλημμένος. Είχε το δικαίωμά του, νομίζω ότι έχει στοιχεία. Και αν έχει στοιχεία, μπράβο του. Άρα εσείς στο θέμα της υγείας βρίσκεται ότι όλα ήταν καλά. Ότι η χώρα δεν ήταν ένα από τα 3 πράγματα που βλέπω υπόψη η χώρα. Αυτό λέω και ότι δόθηκαν λεφτά με το τσουβάλι σε site της πλάκας. Εγώ λέω, είχε το δικαίωμα, αφού πιστεύει ότι έχει βρει σκάνδαλα, να τα εκθέσει, να φέρει τα στοιχεία. Είχε την πλειοψηφία στη Βουλή να ξεκινήσει, την έρευνα στη Βουλή. Μα εκεί την ξεκίνησε την έρευνα, κύριε Σουρμελίδη. Την ξεκίνησε με την εξεταστική. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατέληξε σε καταδικαστικό αποτέλεσμα. Σωστά, για μένα το έστειλε στη δικαιοσύνη. Πάμε να δούμε το βίντεο, κύριε Σουρμελίδη. Το μήνυμα είναι να πάει προκαταδική ο ΣΥΡΙΖΑ. Η μπάλα είναι στη δικαιοσύνη. Πάρουμε κληρονομιά. Αυτούς τους διοικητές σας. Να ξεχάσουν κάποιοι πλασάρονται ήδη ότι εμείς είμαστε αξιοκρατικά, έχουμε βγει και θα μπούμε και στο νέο σύστημα. Τελειώσαν αυτά, κανένας. Θα φάνε όλοι χ. Όλοι χ, σας το λέω εγώ. Αν μπορούν από τα χέρια μου, όλοι χ θα φάνε. Δεύτερον, αυτές τις προσλήψεις που κάνετε, αν περνάνε τα χέρια μου, αν περνάνε. Όλες αυτές τις προσλήψεις είναι παράνομες. Τρίτον, τα σοβιετικά τόμι θα. Όλες των καθαριστριών που κάνετε από την πίσω πόρτα και το security. Παρακαλώ, τελειώσετε, κύριε Οικονόμου. Το είδαμε. Για τους διοικητές δεν μιλάω. Να σου πω. Όχι, μιλάτε, ξεκινάτε για τους διοικητές και μετά λέτε αυτές οι προσλήψεις που κάνετε είναι παράνομες όλοι. Εγώ είπα. Και ο άλλος κουνούσε τα κεράκια του. Τις παράνομες προσλήψεις. Ποια παράνομη κάναμε. Αν είχαμε κάνει πριν μια παράνομη, θα μας είχατε βγάλει λουρίδες. Αν είχαμε κάνει μια παράνομη, θα μας είχατε βγάλει λουρίδες. Παύλου, συμφωνείς ότι η παράνομη πρέπει να μην μένει στη θέση της. Εσύ έλεγες παράνομους ότι είναι η ΟΑΕΔ επειδή είναι μεγάλη. Εσύ έλεγες ότι είναι παράνομες η ΟΑΕΔ επειδή είναι μεγάλη ηλικία. Πιο πριν το έλεγες. Πιο πριν το έλεγες. Ναι. Και είχες κάνει και τοποθέτηση ολόκληρη στη Βουλή που έλεγες ότι αυτοί πάει και παίρνετε 60 και 55 και τι να προσφέρουν αυτοί και δεν κάνουν τίποτα κτλ. Και αυτούς έλεγες πάνω. Προτιμάτε να δώσετε στους εργολάβους την καθαριότητα δηλαδή, κύριε Οικονόμου. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει
το ελληνικό νοσοκομείο. Για να πάμε και στο αύριο, γιατί μια χαρά με το έτσι, μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξει το ελληνικό νοσοκομείο. Ποιο είναι τρόπο να ανοίξει. Να ανοίξει για τους αρασθενείς να μπαίνουν όλοι ή για τους εργολάβους να μπαίνουν πιστεύω όλοι. Πιστεύω ότι θέλει συμπράξεις. Θέλει ο ιδιωτικός τομέας να είναι μέσα στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Το εθνικό πες και άλλα, πες και άλλα. Αυτά πιστεύω. Πες και άλλα, έτσι. Έτσι πιστεύω, κύριε Πολάκη, ότι μπορούμε να φύγουμε από την κακοδαιμονία του εθνικού συστήματος υγείας. Κυρία Παγώνη, που είναι Νέα Δημοκρατία και είναι πρόεδρος σε ΕΙΝΑΠ, συμφωνεί με αυτό που λέτε? Γιατί ήταν μια οργήλη ανακοίνωση από την ΕΙΝΑΠ. Είπα για την άποψή μου. Επειδή η άποψή σας... Έχω δικαίωμα να έχω άποψη. Εννοείται. Και έχουμε και εμείς δικαίωμα να την κρίνουμε. Εντάξει. Κύριε Οικονόμου, το ερώτημά μου ότι με αυτά και με αυτά που κάνατε, έχετε καταδικάσει σήμερα το ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο να μην έχει αξονικούς, να μην έχει γιατρούς, να μην έχει νοσηλευτές. Να σου δώσω το πρόγραμμα. Τα προγράμματα του ΕΕ δεν είναι προσλήψεις, κύριε Γιάμαλη. Έτσι θέλετε να προσλάβετε στα ελληνικά δημόσια. Εμένα ρωτάτε, εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Όταν κυβερνήσω θα σας πω τι θέλω. Γιατί υπερασπίζεστε την πολιτική Πολάκη. Όχι, εγώ υπερασπίζω. Αυτή η εκπομπή σταθερά, κύριε Οικονόμου, μεροληπτεί υπέρ των αδυνάτων για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί εμάς δεν μας βλέπει ο κόσμος που ζει σε συγκεκριμένα μέρη της Ελλάδας. Μας βλέπει ο κόσμος που θέλει να μην κρεβάτι στο νοσοκομείο. Θα σας δώσω πρόγραμμα. Θα σας δώσω πρόγραμμα. Αυτά υπερασπίζεστε. Θέλω όμως οι καθαρίστριες να μην αμείβονται ψίχουλα. Κυρία Γιάμαλη, δύο κουβέντες. Θα σας δώσω πρόγραμμα και σας προκαλώ. Να συμπράξει με το δημόσιο τομέα. Αυτό θέλετε. Εγώ σας προκαλώ τις επόμενες 20 μέρες να πάμε μαζί στον Ευαγγελισμό. Εγώ πάει όλα. 75 νοσοκομεία, Παύλο. Το ξέρεις ότι μπορείς. Λοιπόν, άκουσα με τώρα. Τα ξέρεις τι θα γυρίσει. Στον Ευαγγελισμό που μπήκε. Καλά έκανες. Λοιπόν, στον Ευαγγελισμό που μπήκε Στεφανιογράφος. Στο Ιπποκράτιο που μπήκε καινούριο Στεφανιογράφος. Στον Ευαγγελισμό που μπαίνει καινούριο Μαγνητικός. Στο Κρατικό της Νίκαιας που μπαίνει Μαστογράφος. Στο Μεταξά που βάλαμε Μαστογράφο και μια σειρά από άλλα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας. Και θέλω να πάμε και στους 19 αξονικούς που έχουν αρχίσει και τοποθετούνται για τον ασθενή. Μπρε, πώς ήταν πριν που είναι, θα μου πεις. Πώς ήταν πριν που είναι. Όχι όταν που τα βάλουμε. Αυτό. Η αναμονή στον ασθενή. Δηλαδή, 20 εκατομμύρια ευρώ πόσο περιμένει να κάνει εξέταση του. Πρόγραμμα από εμάς υπογεγραμμένο, από μένα υπογεγραμμένο, έχει υλοποιηθεί. Έχει υλοποιηθεί τα 100 εκατομμύρια αναβάθμισης εξοπλισμού των νοσοκομείων. Κύριε Οικονόμου, επειδή ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να περιμένει ο χρόνος. Κύριε Πολάκη, 2 και 3 μήνες αναμονή λοιπόν, ξέρετε. Ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ρόδινα, ούτε επί Νέας Δημοκρατίας είναι ρόδινα. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι να αλλάξουμε. Βεβαίως, αλλά το να τα χαρίσει ιδιώτες δεν σημαίνει ότι τα βελτιώνεις. Σας κάνω μια πρόταση. Και λέω, ο κύριος να γίνουν σύμπραξη με το ιδιωτικό τομέα. Κάποια πεπραγμένα και πολύ σωστά έκανε και μπράβο του. Πάνω σε αυτό θέλω μια ερώτηση. Πόσες τόμοι λειτουργήσαν, διότι θυμάμαι ότι 122 ο σχεδιασμός δεν ήταν για 240. 239. Και προχτές υπέγραψε το, ο σχεδιασμός δεν ήταν μέχρι τέλος του 2017. Ναι, και αφού δεν βρήκαμε γιατρούς να τους τελεχώσουν, δεν θέλουμε να κάνουμε, τρεύουμε τα μαλλιά μας. Όσους μπορέσαμε ανοίξαμε και συνεχίζουμε να τους στηρίζουμε. Δεύτερον, από ό,τι είδα, παρά το ότι εδώ έλεγε Τόμι, εκεί, ο κύριος Κικίλιας υπέγραψε στο προχώρημα 14 τόμοι. Στη φαντασία σου. Στη φαντασία μου. Όχι, το υπέγραψε. Καλό στη φαντασία σου. Εγώ δεν ξέρω κάτι. Τώρα εσύ τρολάρεις τον Κικίλια ή ο Κικίλιας εσένα. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Μισό λεπτό, γιατί εδώ όλο στοιχεία ζητούν σήμερα. Τι κακό είναι αυτό, ρε παιδί. Δεν ξέρω. Όλο στοιχεία ζητούν σήμερα. Εγώ ξέρω. 14 τόμοι υπέγραψαν να προχωρήσουν. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει σε εξέλιξη αυτό το πρόγραμμα. Δεν κατάλαβα, κύριε Οικονόμου. Όχι, να καταλάβω ακούστε την πολιτική της κυβέρνησης. Παρακαλώ. Πάντως 28 λοιπόν Σεπτεμβρίου, ένα λεπτό, γιατί δεν θέλω να τρελαθούμε. Λοιπόν, ο κύριος Κικίλιας έχει πει ότι ενισχύονται και μετεξελίσσονται οι τόμοι, διευρύνεται ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Εσείς λέγατε ότι θα τις καταργήσετε όμως, κύριε Οικονόμου. Ακούστε λοιπόν, εμείς είμαστε σοβαρό κόμμα. Πριν λίγες μέρες ο υπουργός Κικίλιας προκήρυξε την δημιουργία 14 νέων τόμων. Δεν υπάρχει πουθενά. Και ρωτάει τι θα κάνει δεν ο Πατούλης και ο Τσαδάκηνος που έδωσαν τον υπερπάντα. Αλλά τα λέει η Αυγή. Να μην... Η Αυγή τα λέει αυτά. Ωραία, πέστε μας. Εγώ λοιπόν λέω. Τι θα κάνετε. Εμείς λέμε λοιπόν σαν Αυγή τα λέει αυτά. Η Αυγή τα λέει πράγματι χθες. Αλλά τα λέει και το CNN για παράδειγμα από ένα Google search.
Θέλετε να με ακούσετε δύο λεπτά. Θέλω, αλλά. Ένα λεπτό, όχι. Δύο λεπτά. Μη λέμε ανακρίβειες. Από εγώ, γιατί να πω ανακρίβειες. Όχι, θα τα κατα. Λέγατε ότι θα τα καταργήσουν, αυτό δεν βλέπαμε στο βιντεάκι. Σας ξαναλέω. Τα Τόμι είναι ένα κοινοτικό πρόγραμμα διετίας, το οποίο. Τετραετίας με εξασφαλισμένες πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. 130 εκατομμύρια στην ανάπτυξή του. Τα ξέρω τα δομάτα. Κύριε Οικονόμου, με όλο το σεβασμό. Εντάξει, άστα το εσύ μου τα ξέρεις όλα, είδαμε τι έκανες. Τώρα λοιπόν, από τα 259 κάνανε 110 τόμοι. Και εμείς λέμε τώρα. Αυτά λέω είναι ψέματα. Από τις 259 πουλήσεις θα κάνεις και τα 140 κάνει 110. Κάναμε λοιπόν, 122. Κύριε Οικονόμου, διαβάζω εδώ συνέντευξή σας στον Ελεύθερο Τύπο, ένα λεπτό, γιατί δεν θέλω να λέμε ανακρίβειες. Ο κύριος Κικίλιας λέει από τα τέλη Σεπτέμβριο ότι θα ενισχύσει τις Τόμι και θα τις μεταλλάξει με τρόπο που να του αρέσει με βάση την πολιτική του. Και βλέπω εδώ συνέντευξή σας στον Ελεύθερο Τύπο 29 Τετάρτου του 18 με τίτλο που δεν νομίζω ότι κάνει λάθος ο Ελεύθερος Τύπος, θα κλείσουμε τη Στόμη. Παρακαλώ να το παίξουμε επάνω, το έχω στείλει Χρήστο σε εσένα. Διαφωνείτε με τον κύριο Κικίλια. Ακούστε λοιπόν για να μην μπερδεύεστε. Παρακαλώ. Ο κύριος Κικίλιας και ο κύριος Οικονόμου τι λένε? Κάτι άλλο, κάτι okay. Διαφορετικό ένα από τον άλλο. Λένε ότι το πρόγραμμα το οποίο έχει δεσμεύσει τα κοινοτικά χρήματα ο ΣΥΡΙΖΑ για κρατικές δομές, οι οποίες για μένα είναι αναποτελεσματικές έτσι όπως λειτουργήσε. Το είπατε στη Βουλή. Δεν παίρνω ούτε ένα κέπι. Αυτές ήταν αναποτελεσματικές. Δεν λειτουργήσε το πρόγραμμα. Σήμερα, μια χαρά και δύο τρομάρες. Σήμερα λοιπόν, μετά από κάνοντας την αξιολόγηση του προγράμματος, γιατί τα λεφτά δεν είναι του πολλά και του. Είναι του ελληνικού λαού. Αυτό το κοινοτικό πρόγραμμα πρέπει να αξιολογηθεί, να δούμε πού πήγαν τα λεφτά, τι αποδώσαν αυτά οι αυτές οι τόμοι και αν τις αξιολογήσουμε. Να τη συνέντευξή σας. Από την ιστοσελίδα σας είναι. Και δεν μπαίνω ούτε μία λέξη πίσω. Ήταν το πρόγραμμα της Δημοκρατίας. Το οποίο πρόγραμμα της Δημοκρατίας. Το οποίο πρόγραμμα της Δημοκρατίας το εφαρμόζει. Εγώ χαίρομαι που κάνετε κοινωνική πολιτική. Να είμαι σωστή τώρα. Χαίρομαι που ο κύριος Κικίλιας έχει αλλάξει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Που έλεγε ότι θα κλείσουμε στη Στόμη. Είναι προς τιμή του κυρίου Κικίλιας. Αξιολογεί αυτά που άφησε ο Πολάκης. Είναι πολύ πενιχρά. Αξιολογεί λοιπόν το αποτέλεσμα. Θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα και θα το μεταξελίξει έτσι όπως πρέπει να είναι μια πρωτοβάθμια υγεία. Εμένα δεν μου φαίνεται. Μια πρωτοβάθμια υγεία, η οποία θα είναι σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Θα αξιοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα. Θα αξιοποιήσουμε το ιδιωτικό πολιατρίο. Θα δημιουργήσουμε το κέντρο υγείας και το ιδιωτικό πολιατρίο. Μάλιστα. Θα το αξιοποιήσουμε και θα το συμπράξουμε. 14 νέες τομείς στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σας φαίνονται περίεργα αυτά που λέω. Απόφαση που τη χαιρετίζει τελικά ψηφωνεί και ο αναπληρωτής των πρόγραμμα ελληνικής Νέα Δημοκρατίας. Η πλειοψηφία. Αυτό είναι συνένεση, αυτό είναι καλό, Σπύρο. Αυτό που λέτε τώρα δεν υπάρχει. Μάλλον ο κύριος Οικονόμου είναι φράξια ελευθερίου εξαδάχτυλου, οι οποίοι θέλουν να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη και θέλουν να μπουν ιδιώτες στα δημόσια νοσοκομεία να κάνουν. Δεν ξέρεις, το ελευθερίο το ξέρεις, το εξαδάχτυλο το ξέρεις. Δεν ξέρω τι τομέα. Είναι ο πρόεδρος και ο γραμματέας του ΠΙΣ. Του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και ο γραμματέας. Οι οποίοι βγήκαν μια εμετική ανακοίνωση που λένε ότι θα πάει ο ιδιωτικός τομέας να καταλάβει. Τώρα μιλάει για δύο αξιόλογους γιατρούς που έχουν πάρει 65%. Η παράταξη του κ. Πολάκη πήρε 10%. Όχι, 25 πήρε. Πάμε παρακάτω. Η παράταξη του κ. Πολάκη πήρε 10%. Αυτό λοιπόν, για να καταλάβει δηλαδή, αυτά που λέω εγώ απηχούν το 65% των ιατρών. Αυτά που λέτε εσείς διαφωνείτε με την κυβέρνηση. Άμενα τα εφαρμόσεις να δεις πόσο θα απηχούν. Και η κυβέρνησή μας. Άμενα τα εφαρμόσεις. Και η κυβέρνησή μας και ο Βασίλης ο Κικίλιας πραγματικά θα αξιολογήσει αυτά που κάνατε πολύ λίγα πραγματικά και θα το προχωρήσει το πρόγραμμα με τρόπο που θα υπάρχει σύμπραξη δημοσίου. Μια κουβέντα να πω κάτι για το. Μια κουβέντα σας είναι πολύ κουβέντα. Να το πείτε, γιατί αυτό θέλω να πω, ότι ο κύριος Πολάκης μου χρωστάει μια απάντηση από το διάλειμμα. Άσχετη με το μεταφραμακευτικό.
ουσιαστικά. Τι εννοούσατε όταν είπατε ότι όταν θα ξανάρθουμε θα έχουμε και την εξουσία πέρα από την κυβέρνηση? Έχουμε δύο λεπτά. Οπότε πείτε το σε 30 ένα λεπτό. Ένα λεπτό για την απάντηση στο τέτοιο. Να τη δώσω εγώ την απάντηση. Να τη δώσω εγώ την απάντηση. Λοιπόν, την άλλη φορά δεν θα είμαστε τόσο. Πώς να το πω. Με μια αίσθηση ότι μπορεί οι θεσμοί να λειτουργούν από μόνοι τους κανονικά, έχοντας την ηθική που εμείς νομίζουμε ότι έχουν. Έτσι. Διότι κανείς δεν μπορεί να μου απαντήσει στο ερώτημα. Θα βάλει και γουνάκια, θα είναι και βουλευτής, θα είναι και υπουργός. Κανείς δεν μπορεί να μου απαντήσει στο ερώτημα. Γιατί, σε μια χώρα σαν την Ισπανία, που βγαίνει σήμερα ότι κάποιοι από το κόμμα του Ραχώη τα πιάσανε. Τα πιάσανε. Σε 2,5 χρόνια είχε τελεσυδικήσει στον τελικό βαθμό και έπεσε η κυβέρνηση. Και εδώ η Siemens ξεκίνησε το 2006 και γίνεται το δικαστήριο το 2019. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί εκεί στην Ισπανία δεν έχουν στάδιο προανάκριση και κύριας ανάκριση, έχουν ένα στάδιο. Και όταν πάει στο δικαστήριο, γιατί δεν προκάναμε ρε κουμπάρε. Γιατί δεν προκάναμε ρε κουμπάρε. Γιατί διαχειριστήκα μια χρεοκοπία. Γι' αυτό. Γιατί διαχειριστήκα μια χρεοκοπία. Και έπρεπε να κάνουμε τη χώρα τοπικά. Πολύ ωραία. Όχι να φτιάξουμε και ένα δικαστικό πλαίσιο για τη δικαιοσύνη. Μισό λεπτό. Μια φράση. Ο υπουργός δικαιοσύνης δεν μπορούσε να απόσχει από το να βγάλει τη χώρα από το πηγάδι και να κάνει τη μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη. Έπρεπε να τραβάει και αυτός, δηλαδή, το σκηνί. Ας τραβούσαν οι υπόλοιποι. Η δικαιοσύνη είχε και φυλακές. Μια τελευταία κουβέντα. Να φτιάξει πράγματα. Ας κάνουμε τις προτεραιότητες. Μια τελεία. Ελάτε και η οικονομία φράση. Μα αυτό θεωρήσεις κάποια πράγματα. Πάνε σε δυο δεκαετία. Κύριε Πολάκη, βοηθήστε. Λοιπόν, εγώ να πω μια τελευταία κουβέντα. Κύριε Λιτσογέννη, να πω μια κουβέντα. Κάνουμε τούμπες και στην υγεία που τη βλέπω, σαν τη συμφωνία του Πρεσπών. Μην ανοίξετε νέο κεφάλαιο, δεν έχω χρόνο, έχω κλείσει. Εδώ αλλήμονό μας και δεν εφαρμοστεί. Τελεία, κύριε Πολάκη. Η Τόμη θα συγκλείσω, ο άλλος 14 ανοίγω. Κύριε Οικονόμου, εγώ λοιπόν λέω και προτείνω, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την ενδοσκόπησή του για να έχει και ένα χρήσιμο ρόλο σε αυτή τη χώρα. Ωραία. Και με αυτό να κλείσουμε. Πολύ γρήγορα θα πάω τα μηνύματα του κόσμου, τα οποία είναι τόσο πολλά ότι προλαβαίνω. Η κυρία Κατερίνα από Νέα Σμύρνη το 2010 επί κυρίου Γεωργιά.